Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχικά να ευχηθώ καλή δύναμη τόσο στα καινούρια όσο και στα παλαιότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Επέλεξα μάλιστα αυτή η πρώτη συνεδρίασή μας μετά τις ευρωεκλογές να συμπέσει και με τη νέα μας σύνθεση ακριβώς για να εκπέψουμε ένα συνολικό μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης, γιατί η 9η Ιουνίου ήταν ένας σταθμός στην έως τώρα διαδρομή μας. Κυρίως όμως είναι και μια αφετηρία προς την τριετία η οποία ακολουθεί. Και παρά τις δεδομένες δυσκολίες αυτής της προεκλογικής μάχης και ευχαριστώντας σας όλες και όλους για τον αγώνα τον οποίο δώσατε, η επόμενη μέρα βρίσκει την παράταξή μας πρώτη και με ισχύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο επόμενων αντιπάλων μας, αλλά βρίσκει και την Ελλάδα ευρωπαϊκό πυλώνα σταθερότητας. Μην ξεχνάμε ότι κράτη όπως η Γαλλία αλλά και η Γερμανία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές εσωτερικές αναταράξεις, κάτι το οποίο πιστεύω ότι ενισχύει το δικό μας ρόλο στην νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τα ποσοστά μας βέβαια δεν έφτασαν το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ξέρουμε καλά ότι πολλοί πολίτες οι οποίοι μας στήριξαν στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 επέλεξαν την αποχή. Δεν επέλεξαν όμως, και να το τονίσω αυτό, τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Αντίθετα θα έλεγα ότι είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά καταδικάστηκαν. Αξίζει να επισημάνουμε επίσης ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων δεν είχαμε ουσιαστική ενίσχυση των άκρων. Και αν συνυπολογίσουμε και σε αυτά την κόπωση των πολιτών ύστερα από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και το γεγονός βέβαια ότι αυτές οι κάλπες δεν εξέλεξαν κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτά συμπληρώνουν την εικόνα. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί συμπολίτες μας με τον τρόπο τους μας έστειλαν ένα μήνυμα, μας ζήτησαν ουσιαστικά περισσότερη δουλειά και λιγότερα λάθη, μεγαλύτερα αποτελέσματα και μικρότερες καθυστερήσεις σε μια πορεία χωρίς υποκριτικές στροφές προς τα δεξιά, προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, με κατεύθυνση μόνο μπροστά. Και όσοι αμφιβάλλουν, τους ενθαρρύνω να διαβάσουν μια μέχρι στιγμής αδημοσίευτη συνέντευξη την οποία είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στον Βασίλη Βασιλικό, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε έναν τόμο για τον ιδρυτή της παράταξής μας, την οποία λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι υπήρξε, έλεγε ο Καραμαλής, πάντα προοδευτικός, ανυπηρέαστος από δογματισμούς και προκαταλήψεις. Δεν είμαι ούτε δεξιός, δεν είμαι ούτε κεντρός, δεν είμαι ούτε αριστερός, ώστε κάθε φορά να μπορώ να επιλέγω τη λύση που συμφέρει τον τόπο μου. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, το 41% των εθνικών εκλογών προφανώς εξακολουθεί και καθορίζει ως τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027 τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Και αυτοί δεν αλλάζουν. Προς το παρόν όμως υποχωρεί από το προσκήνιο τόσο ως αντιπολιτευτικό φόβητρο περί δήθεν αλαζονίας, όσο όμως και ως αφορμή δικού μας εφησυχασμού ή και ενίοτε έπαρσης, κάτι όχι κατά ανάγκη κακό. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να βλέπει κατάματα τις αδυναμίες της και να τις ξεπερνά, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Δεν πιστεύουμε στα λεφτόδεντρα, αλλά έχουμε υψηλές απαιτήσεις από εσάς. Πατήστε γκάζι και όχι φρένο και σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι. Αυτές λοιπόν οι διαθέσεις είναι και στο εξής οι πηξίδες μας, στην πολιτική μας δουλειά. Όμως προσέξτε και στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Νομίζω με επιδιώξεις οι οποίες είναι συμβατές με τις νοπές εντολές των πολιτών. Συνεπώς, για τη μετώπιση της ακρίβειας, το πιο αποτελεσματικό κράτος, η αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα,
η καλύτερη υγεία και παιδεία. Θα έλεγα ότι γίνονται τώρα πιο στοχευμένες προτεραιότητες μας. Χωρίς ωστόσο να τονίσω ότι υπάρχουν χαρτοφυλάκια πρώτης και δεύτερης ταχύτητας ή ότι δεν αυξάνονται οι ταχύτητές μας όλα τα παιδεία. Κανένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι βαρύτερο από κάποιο άλλο. Ίσως με εξαίρεση των εσωτερικών. Λόγω των... Δώσαμε πάντως βάρος στο κράτος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάθε πολίτης θεωρεί το δικό του πρόβλημα ως δική του προτεραιότητα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και αυτήν καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Όσον αφορά τώρα το υπουργικό σχήμα, επιτρέψτε μου δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η σύνθεσή του καθορίζεται πάντα με γνώμονα τις ανάγκες. Η εναλλαγή προσώπων δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την προσπάθειά μας να γινόμαστε συνέχεια πιο παραγωγικοί στο έργο μας. Κάτι το οποίο νομίζω ότι διαπιστώνεται και σήμερα, βλέποντας άλλους συναδέλφους που παλιά ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να επανέρχονται, άλλους να αναλαμβάνουν διαφορετικές ευθύνες. Και δεύτερον, οργανωτικές, βαθιές οργανωτικές αλλαγές στην διάρθρωση των Υπουργείων και τη σύνθεση της κυβέρνησης ναι, μπορούν να αποδώσουν, αλλά μόνο όταν είναι όριμες. Και αυτό και παρότι δέχτηκα τέτοιες εισηγήσεις για συγχωνεύσεις, μεταβολές, έκρινα ότι αυτές δεν είναι της στιγμής, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολύ μελέτη και χρόνο αφομοίωσης αυτών των αλλαγών. Δεν έχουμε αυτό το χρόνο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με ένα κεντρικό σκοπό σε κάθε έναν από τους τομείς πολιτικής στους οποίους προείσαστε, να έχουμε ορατό έργο και αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο. Πάντα κλειδί της επιτυχίας μας είναι και η αφοσίωση και η εργατικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δείκτες για τους οποίους δεν θα κρύψω ότι θα είμαι αυστηρός. Όπως πολύ αυστηροί, πιο αυστηροί θα έλεγαν οι πολίτες που μας κρίνουν. Η ομαδικότητα νομίζω ότι πάντα ήταν κάτι το οποίο μας χαρακτήριζε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη διαφυλάξουμε. Και να τονίσω επίσης τη σημασία, και αυτό αφορά τις σχέσεις σας με τους υφυπουργούς σας, με τους γενικούς γραμματείς. Η καλή συνεργασία είναι απαραίτητη. Όταν δεν υπάρχει, την πρώτη ευθύνη την έχει πάντα ο προϊστάμενος και όχι ο υφιστάμενος. Υποδεχόμαστε συνεπώς αυτό το νέο ξεκίνημα πιο έμπειροι και πιο αποφασισμένοι, σε μια συγκυρία μάλιστα που η επικράτηση των ιδεών και των θέσεών μας πιστεύω ότι καθρεφτίζεται και στα εσωκομματικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να στραφούμε ακόμα πιο δυναμικά εναντίον των προβλημάτων που είναι και οι αληθινοί μας αντίπαλοι. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, οι μεταρρυθμίσεις μας θα αποκτούν πραγματικό νόημα. Μεταρρύθμιση σημαίνει ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα, πείθοντας και τους καχύποπτους πολίτες για τις προθέσεις μας, ενώ παράλληλα θα οικοδομούν αυτήν την ισχυρή Ελλάδα, την οποία θέλουμε, το 2027, μια πατρίδα ισχυρή στην καρδιά της Ευρώπης, με ένα διαφορετικό κράτος, μια ουσιαστικά αναβαθμισμένη υγεία, μια οικονομία στην οποία η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνονται και οι μισθοί θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Και βέβαια, παράλληλα, θα ξεκινήσουν και οι δράσεις μας στην Ευρώπη σε ένα νέο πενταετή κύκλο, στον οποίο θα κριθούν πολλά. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η συνέχιση μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτό το περιβάλλον το οποίο διαρκώς αλλάζει, η προσαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής στα δεδομένα της κλιματικής κρίσης από τη μία, αλλά και της ανάγκης στήριξης του εισοδήματος των αγροτών μας από την άλλη, το δημογραφικό, ενιαία αμυντική πολιτική. Όλες αυτές είναι προκλήσεις που θα μας απασχολήσουν συνολικά. Ήδη έχουμε συζητήσει με τη νέα ομάδα των ευρωβουλευτών μας τον τρόπο λειτουργίας τους. Είναι σημαντικό να οργανώσουμε καλύτερα τον συντονισμό τους με όλα τα υπουργεία. Θα βρεθώ μετά την διάσκεψη ειρήνης η οποία γίνεται για την Ουκρανία στις Βρυξέλλες και η ελπίδα μου είναι ότι και ως ένας εκ των δύο διαπραγματευτών για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι θα μπορούμε να συμφωνήσουμε στην κατανομή των θέσεων ευθύνης, στην ηγεσία
της ευρωπαϊκής πυραμίδας γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό θα βγάλει ένα κομμάτι αβεβαιότητας από την μέση, το οποίο νομίζω ότι δεν κάνει καλό συνολικά στην Ευρώπη, έτσι ώστε τουλάχιστον να έχουμε την ψηφοφορία για την νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρότασή μας θα είναι η Ursula von der Leyen και εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφοφορία πριν από τα τέλη Ιουλίου. Όσο για μας, συνεχίζουμε την δουλειά μας με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου όπως είχε προγραμματιστεί. Ξαναπούμε για ακόμα μια φορά ότι το αυτονόητο, όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και νομίζω ότι αν με τρεις μόνο λέξεις θα προσδιορίζα την προοπτική που εμείς πρέπει να δώσουμε στους πολίτες οι οποίοι μπορεί να μας αντιμετωπίζουν με καχυποψία είναι μαζί στα καλύτερα. Μαζί σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις μας, οι αλλαγές μας, η ανάπτυξη αφορούν τελικά όλους τους πολίτες και κανείς δεν μένει πίσω και νομίζω στο χέρι μας είναι να κάνουμε νικηφόρα και αυτήν την νέα αρχή. Καλή δύναμη και πάλι καλή αρχή στους συναδέλφους οι οποίοι επανέρχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε αυτούς που αλλάζουν ρόλο και στο χέρι μας είναι, όπως είπα, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, στις υψηλές, στις δικαιολογημένα υψηλές προσδοκίες των πολιτών.